Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε στα 12 λεπτά μετά από τις 5, Λίμπρο 107,4, All About Aris On Air. Νίκος Παπαδόπουλος μόνος του σήμερα πίσω το μικρόφωνο, γιατί στον Χρήση Ανθοκάκη φλάτζε το αυτοκίνητο. Έτσι. για να μην πάει τώρα το μυαλό άλλος άλλα πράγματα. Λοιπόν, παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. Θα τον έχουμε βέβαια το χωρίς να δώσει διάρκεια της εκπομπής τηλεφωνικά. Στην πρώτη εκπομπή της εβδομάδας, Δευτέρα σήμερα, 15 του Οκτώβρη, το φάγαμε και το μισό Οκτώβρη, Γιάννη Ζάτση, που θα είσαι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Σε εβδομάδα ντέρμπι, μπαίνουμε από σήμερα. Μια εβδομάδα η οποία θα ολοκληρωθεί με το Άρης ΠΑΟΚ την ερχόμενη Κυριακή στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ένα παιχνίδι για το οποίο ο Άρης ξεκινάει σήμερα την προετοιμασία του. Ετοιμάζονται αυτή τη στιγμή οι παίχτες να μπουν στο γήπεδο και περιμένουμε με ενδιαφέρον τη σημερινή προπόνηση για να δούμε αν θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα όσον αφορά τις απουσίες, τα προβλήματα τραυματισμών που είχε να διαχειριστεί ο Πάκο Ερέρα τις προηγούμενες ημέρες. Με απρόπτα είναι η αλήθεια, από χθες το βράδυ αρχίζει γενομένης με αυτόν τον τραυματισμό του Μιτζέν Μπάσα στο παιχνίδι της Αλβανίας με το Ισραήλ. Είχαμε νωρίτερα ακόμα ένα πρόπτο με τον Ούγκο Σόουζα, όχι εντός γηπέδου βέβαια, εκτός γηπέδου. Όλα αυτά και για το ποδόσφαιρο φυσικά, αλλά και για το μπάσκετ, όλα θα τα συζητήσουμε παρέα μέχρι και τις 7. Τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα μόνο μέσω μηνυμάτων. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Για να αναφέρουμε και το απρόπτωτο της τελευταίας στιγμής πριν πάμε στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής, όσον αφορά τον Ούγκο Σόουζα, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, ο Πορτογάλος είχε ένα τροχαίο σήμερα, το μεσημεράκι, χωρίς όμως να έχει πάθει κάτι ίδιος, μόνο υλικές ζημιές, το χτύπησε μια γυναίκα, όπως αναφέρει η ενημέρωση που έχουμε, Γιάννη Ζάτση. Λοιπόν, εκεί στην περιοχή του IKEA παραβίασε το stop η κυρία και συγκρούστηκε με τον Πορτογάλο, ο οποίος δεν έχει τίποτα, είναι μια χαρά, μόνο υλικές ζημιές για το αυτοκίνητο του Σόζ, ο οποίος θα προπονηθεί κανονικά σήμερα, δεν τίθεται κάποιο ζήτημα. Είναι η δεύτερη φορά πάντως που ο Πορτογάλος εμπλέκεται σε τροχαίο, την περσινή σεζόν, αν θυμάμαι καλά, νομίζω ήταν η πρώτη φορά. Ευτυχώς όμως όλα καλά για τον Σόουζα και αυτό είναι στη διάθεση του Πάκο Ερέρα για το παιχνίδι της Κυριακής. Το θέμα είναι τώρα για τον Ισπανό, από τη στιγμή που ξεκινάει και αυτή η εβδομάδα ντέρμπι, να δει τις επιλογές του να αυξάνονται, να πληθαίνουν, γιατί τις προηγούμενες μέρες κλήθηκε να δουλέψει με την ομάδα έχοντας αντιμετωπίσει συγκεκριμένες απουσίες, είτε λόγω τραυματισμών, είτε λόγω παιχτών που έλειπαν με τις εθνικές τους ομάδες. Στην προκειμένη περίπτωση ο Μεργκή Μαύραη και ο Μιτζέν Μπάσα. Πλέον από σήμερα ο Ερέρα με την ομάδα να επιστρέφει με ένα πιο χαλαρό πρόγραμμα, είναι η αλήθεια. Σήμερα, από αύριο θα αρχίσουν να ανεβαίνουν οι ρυθμοί. Ελπίζει ότι θα δει τις επιλογές του να αυξάνονται εν ώψη του ντέρμπι της Κυριακής. Ένα ντέρμπι φυσικά για το οποίο προετοιμάζεται και ο κόσμος του Άρη. Πολύ μεγάλη κινητικότητα όσον αφορά τα εισιτήρια τις προηγούμενες ημέρες. Βρισκόμαστε πολύ κοντά στο sold out αυτή τη στιγμή. Νομίζω είναι θέμα μία-δύο ημερών ενδεχομένως να εξαντληθούν και τα τελευταία εισιτήρια που έχουν απομείνει. Θυμίζω έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια στις θύρες 1, 3, 2 και 6 και έχουν μείνει κάποια πολύ λίγα στην 7, στην 9 και στην 4 του Κλεάνθης Βικελίδης. Έπεσε κάπως, είναι αλήθεια, κινητικότητα σήμερα. Γι' αυτό και εσείς που δεν έχετε προμηθευτεί ακόμα το εισιτήριό σας, άμα θέλετε και προλαβαίνετε, να πάτε ενδεχομένως και σήμερα στην μπουτίκ ή αύριο. Έχουν μείνει κάποια λίγα εισιτήρια, γιατί υπάρχει ακόμα μεγάλη ζήτηση. Υπάρχει κόσμος που ενδιαφέρεται να δει από κοντά το συγκεκριμένο παιχνίδι. Μας στέλνετε και εσείς αρκετά μηνύματα. Να ξέρετε ότι ακόμα υπάρχουν κάποια λίγα εισιτήρια για το μάτς της Κυριακής. Επαναλαμβάνω, εισιτήρια σε 7, 9 και 4. Όποιος προλάβει μπορεί να πάει να τα προμηθευτεί και να δει από κοντά το μάτς της Κυριακής. Ανοίγουμε μια μπασκετική παρένθεση, γιατί ανακοινώθηκε πριν από λίγο το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής της Betshop Basket League. Με τον Άρη να υποδέχεται τον Ολυμπιακό ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου. Ενδιαφέρον ορισμός. Άρης Ολυμπιακός λοιπόν στις 5 η ώρα Κυριακή 28
Οκτωβρίου. Τηλεοπτική μετάδοση από την R2 από ό,τι βλέπω. Εν τω μεταξύ, το άλλο επιτυχημένο όσον αφορά το μπάσκετ είναι ο ορισμός του Πανιώνιος Άρης την επόμενη Κυριακή στις 5 και 7 η ώρα είναι το ντέρμπι. Θα μπορούσαν να το βάλουν νομίζω και την ώρα του ντέρμπι. Το Πανιώνιος Άρης. Δεν υπάρχει συνεννόηση. Είναι δύο διαφορετικές λίγκες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν γνωρίζουν στο μπάσκετ ότι υπάρχει και ένα Άρης ΠΑΟΚ την Κυριακή. Anyway, όπως και να έχει, δεν αλλάζει αυτό. Άρης Ολυμπιακός, λοιπόν, επαναλαμβάνω, Κυριακή 28 Οκτωβρίου, ανήμερα της εθνικής μας εορτής, στο Νίγκαλις Χολ, στις 5 ώρες το συγκεκριμένο παιχνίδι. Να διαβάσω και το υπόλοιπο πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής που ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Σάββατο 27 Οκτωβρίου, στις 4 παρατέταρτο, Χολαργός ΠΑΟΚ. Την ίδια ώρα Κίμη Περιστέρη, Ήφεσος Λίμνου Κολοσσός, Λαύριο Πανιώνιος. Και στις 6 Προμηθέας Πατρών ΑΕΚ. Την Κυριακή είπαμε Άρης Ολυμπιακός στις 5. Και Δευτέρα 29 Οκτωβρίου στις 5.30 Παναθηναϊκός Ρέθυμνο και κλεισμένο το θηρόν, από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα σε παρένθεση, το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής της Basket League, το οποίο ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Στο About Άρης από νωρίς το μεσημέρι μπορείτε να διαβάζετε και την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που παραχώρησε ο Μανώλης Σιώπης στο All About Άρης, σε δύο μέρη τα λεγόμενα του 24χρονου Μέσου, ο οποίος ήταν από τα μεγάλα ονόματα που ήρθαν το περασμένο καλοκαίρι για τον Άρη, και το τρίτο μέρος που έχει στιγμιότυπα με βίντεο από τα όσα δήλωσε στο All About Άρης ο Σιώπης, ο οποίος κάνει έτσι έναν πρώτο απολογισμό, θα λέγαμε, της μέχρι τώρα παρουσίας του στην ομάδα. Αναφέρεται στον Ερέρα, στον Καρυπίδη, στον Κωνσταντίνο τον Διαμαντόπουλο, και σε θέματα που έχουν να κάνουν με τον ίδιο, πώς ξεκίνησε το ποδόσφαιρο και η πορεία του από το τυχερό Εύρου, παρακαλώ, από το οποίο κατάγεται, λοιπόν, από το πολύ μακρινό τυχερό Εύρου, στην Αθήνα και προσφάτως στην Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη. Μπορείτε και να διαβάσετε αλλά και να την δείτε σε βίντεο τη συνέντευξη του Μανώλη του Σιώπη στο About Άρης. Τρία διαφορετικά θεματάκια για εσάς. Λοιπόν, επιστρέφοντας στα αγωνιστικά, περιμένουμε, είπαμε, την ολοκλήρωση της σημερινής προπόνησης για να δούμε κατά πόσο θα έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα όσον αφορά τους παίχτες των οποίων η συμμετοχή είναι αμφίβολη στο μάτς με τον ΠΑΟΚ, και πρώτος από όλους περιμένει ο Ερέρα να δει τι ακριβώς γίνεται για να ξέρει αναλόγως να καταστρώσει και τα πλάνα του ο προπονητής του Άρη, σε μια εβδομάδα που θα διαφοροποιήσει το πρόγραμμα της ομάδας σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Θα ρίξει κάπως την ένταση που υπήρχε στις προπονήσεις των προηγούμενων ημερών. Θα δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην τακτική από εδώ και πέρα ο προπονητής του Άρη, και για να διορθώσει κάποια πράγματα τα οποία θέλει και δεν του αρέσουν από την ομάδα, αλλά και στο πλαίσιο της προετοιμασίας των παικτών για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Όλα βέβαια όμως εξαρτώνται από τους παίχτες που θα έχει ο Πάκο Ερέρα στην διάθεσή του. Θα περιμένει ο προπονητής του Άρη να δει τι γίνεται και με τους τραυματίες, κυρίως με αυτούς, έχοντας εντοπίσει από χθες το βράδυ και αυτό το νέο πρόβλημα με τον Μπάσα, που, όπως αναφέραμε και πριν και έχουμε γράψει από χθες το βράδυ, αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι της Αλβανίας με το Ισραήλ. Να δούμε τι γίνεται με τον Βέλεθ επίσης, ο οποίος επέστρεψε το Σαββατοκύριακο στην Θεσσαλονίκη, και οι εκτιμήσεις των ανθρώπων της ομάδας αναφέρουν ότι δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα Ισπανός και θα είναι κανονικά στη διάθεση τεχνικής ηγεσίας για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Να δούμε τι θα γίνει με τον Κουέστα τελικά και με αυτό το κάταγμα που είχε υποστεί στη Νέα Σμύρνη στο δάχτυλο του μικρού του, στο μικρό δάχτυλο του χεριού του. Και με τον Βαλεριάνο επίσης δεν είναι λίγα τα προβλήματα αυτή τη στιγμή για τον Ερέρα, που ελπίζει, αν όχι όλους, τους περισσότερους να τους έχει στη διάθεσή του για το επερχόμενο παιχνίδι της ομάδας, για να καταστρώσει τα πλάνα του και όσον αφορά τα πρόσωπα, αλλά και όσον αφορά το σχήμα το οποίο θα επιλέξει. Μέχρι στιγμής έχουμε δει τον Ερέρα να επικεντρώνεται στο 4-2-3-1, στο 4-3-3. Είδαμε και το 3-5-2 για 45 λεπτά στην Νέα Σμύρνη. Θα έχει, νομίζω, μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα προσεγγίσει αυτό το παιχνίδι ο προπονητής του Άρη, το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ένα πολύ διαφορετικό ντέρμπι από εκείνο που είδαμε στην Τούμπα πριν περίπου 2 εβδομάδες για το θεσμό του κυπέλου. Είναι θέμα προσώπων και από εκεί και πέρα είναι θέμα στρατηγικής και τακτικής που θα ακολουθήσει ο ΠΑΟΚ Ερέρα. Είναι νωρίς ακόμα, νομίζω, να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, αλλά
Επαναλαμβάνω, όλα εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους παίχτες που θα έχει στη διάθεσή του. Ο Καταλανός τεχνικός του Άρη ελπίζοντας ότι θα τους έχει όλους κανονικά, και αν όχι όλους, τουλάχιστον τα βασικά κλειδιά αυτής της ομάδας και τα βασικά κλειδιά στα πλάνα του, δηλαδή τον Κουέστα, τον Βέλεθ, τον Βαλεριάνο, τον οποίο τον περιμένει εδώ και αρκετό καιρό και τον υπολόγιζε για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, αλλά είχε αυτή την ατυχία με αυτή την κάκωση στον έσω πλάγιο την περασμένη Τετάρτη. Θα περιμένουμε, θα δούμε μήπως και προλάβουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής και έχουμε κάποιο νεότερο από το ιατρικό δελτίο, το οποίο είναι αρκετά γεμάτο, μπόλικη δουλειά για τον Βαγγέλη τον Πανταζή. Μέχρι τις 7 θα δούμε, αλλιώς μέχρι το βράδυ θα έχουμε μία ενημέρωση και εμείς και εσείς φυσικά για το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τους παίχτες των οποίων η συμμετοχή στο παιχνίδι της Κυριακής είναι αμφίβολη. Πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής με τη βοήθεια του Γιάννη Ζάτση. Μόλις επιστρέψουμε, ακόμα περισσότερο ποδόσφαιρο με Χρήστανο Τσαλτίδη τηλεφωνικά, με το τι περιμένουμε μέσα αυτή την εβδομάδα από τον Πάκο Ερέρα, με μπάσκετ φυσικά, για να σχολιάσουμε το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό αλλά και το ευρωπαϊκό μάτς που έρχεται με την Κατάγια. Όλα αυτά μετά το break. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λίμπερο 107,4, All About Aris On Air. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρέωση της κινητής τηλεφωνίας. Ξεκινήσαμε με ποδόσφαιρο. Σας είπαμε αυτό το απρόβλεπτο της τελευταίας στιγμής που προέκυψε με τον Ούγκο Σόζ, ο οποίος είχε ένα τροχαίο ατύχημα. Ευτυχώς όμως μόνο υλικές ζημιές εκεί στην περιοχή του Ικαία τον βρήκε ένας άλλος οδηγός, αλλά όλα καλά με τον Πορτογάλο που είναι κανονικά στο ρίσιο και θα προπονηθεί με την υπόλοιπη ομάδα. Σε εξέλιξη είναι και η προπόνηση της ομάδας αυτή τη στιγμή στο ρίσιο. Δεν έχουμε ακόμα κάτι νεότερο όσον αφορά το κομμάτι των τραυματιών. Μέχρι τις 7 θα πιστεύω ότι θα έχουμε κάτι όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Θα τα πούμε για το ποδόσφαιρο πιο αναλυτικά και στην συνέχεια θα ανοίξουμε πάλι μια μπασκετική παρένθεση πιο μεγάλη αυτή τη φορά, για να σχολιάσουμε τα όσα είδαμε στον Ίγκαλη Σχόλο το περασμένο Σάββατο στο παιχνίδι του Άρη με τον Παναθηναϊκό, αλλά και το ευρωπαϊκό παιχνίδι που έχει μπροστά του Άρη, στο πρώτο για την φετινή σεζόν, σε 2 μέρες με την Κατάγια. Θα τα πούμε καλύτερα όμως με τον Γιάννη τον Παραπονιάρη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γιάννη, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο. Καλή εβδομάδα. Ανταγωνιστικός ο Άρης. Πιο ανταγωνιστικός νομίζω από ό,τι θα περιμέναμε κόντρα στον Παναθηναϊκό. Και για να δικαιολογήσω λίγο το από ό,τι θα περιμέναμε, διότι αν βγάλεις το Λαύριο από την εικόνα, είναι αλήθεια ότι η ομάδα δεν έχει ξεκινήσει τόσο καλά τη φετινή σεζόν. Αλλά με τον Παναθηναϊκό, που είναι στην ελίτ της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι αποκρίθηκε αρκετά καλά. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η άγνοια κινδύνου που συνήθως προτάσω εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Θα διαφωνήσω μόνο σε ένα σημείο, ναι. Νίκο, σε αυτό που λες ότι η ομάδα δεν ξεκίνησε τόσο καλά. Νομίζω ότι η μοναδική ανορθογραφία της ομάδας μέχρι στιγμής στην πορεία της και στα προκριματικά του Basketball Champions League αλλά και στο πρωτάθλημα, νομίζω ότι η μοναδική ανορθογραφία είναι ο επαναληπτικός με τη Μίσνη, που ουσιαστικά η ομάδα έχει καλλιεργήσει προσδοκίες με την εμφάνισή της μέσα στη Ρωσία και περιμένουμε όλοι, και πιστεύω και οι καλαθοσφαιριστές του Βαγγέλη Αγγέλου, να έρθουν στη Θεσσαλονίκη μέσα στην έδρα τους για να πανηγυρίσουν μια πολύ σημαντική πρόκριση, ναι, στον επόμενο προκριματικό γύρο του Basketball Champions League. Και από εκεί και πέρα είχαν μπροστά τους την Μπαρτουμπίτσε, ούτως ώστε να βρεθούν στους ομίλους της διοργάνωσης. Και φυσικά η πάρα πολύ άσχημη εμφάνιση που προβλημάτισε κιόλας η ομάδα με την εικόνα της στο μάτς κυπέλου με τον Προμηθέα, που την άφησε ουσιαστικά αυτή η ήττα και εκτός συνέχειας του θεσμού του κυπέλου. Αυτές οι δύο εμφανίσεις όντως ήταν προβληματικές, όντως έδειξαν ότι η ομάδα έχει αδυναμίες, αλλά το πράγμα από το Λαύριο και μετά άρχισε να φτιάχνει. Και νομίζω ότι η εικόνα που παρουσίασε η ομάδα στο μάτς με τον Παναθηναϊκό και κυρίως το γεγονός ότι σε κανένα σημείο της αναμέτρησης
δεν άφησε το παιχνίδι, δεν σταμάτησε να παλεύει, δεν σταμάτησε να διεκδικεί τα όσα της αναλογούν μέσα στο παρκέ. Νομίζω ότι μπορεί να μας αφήνει αισιόδοξους και να περιμένουμε ακόμα καλύτερα πράγματα από το σύνολο του Βαγγέλη Αγγέλου στην συνέχεια. Γιατί όταν ανταγωνίζεσαι σε μια ομάδα top επίπεδου, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φέτος, κακά τα ψέματα, έχει φτιαχτεί ούτως ώστε να πάει στο Final Four της Ευρωλίγκα, το οποίο θα γίνει στην χώρα των Βάσκων, και να διεκδικήσει το τρόπαιο. Μια ομάδα η οποία έχει υπεροπλία σε κάθε θέση με 2 και 3 διακεκριμένους στο κορυφαίο επίπεδο καλαθοσφαιριστές. Όταν βρίσκεσαι στο μείον 19 και μέσα από τον τρόπο παιχνιδιού σου, μέσα από την ενέργεια που βγάζει στο παρκέ, μέσα από το πάθος, μέσα από αυτή την μαχητικότητα που παρουσιάζεις σαν σύνολο μέσα στο παρκέ, ξαφνικά ρίχνεις το παιχνίδι στους 5 πόντους και επιστρέφεις ουσιαστικά δυναμικά στη διεκδίκηση της νίκης, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο όφελος για την ομάδα, η οποία φυσικά δεν είχε την καθοδήγηση από τον προπονητή της στο συγκεκριμένο παιχνίδι, καθώς αποβλήθηκε ο Βαγγέλης Αγγέλου μαζί με τον Τσάβο Πασκουάλ για το επεισόδιο που είχαν στα 2-43. Εντύπωση για αυτό το επεισόδιο, γιατί έγινε πάρα πολύ νωρίς το παιχνίδι. Σωστά. Και... σωστά. Γενικότερα, Νίκο, ήμασταν στον Ίγκαλ Σχόλ, νομίζω θα το αντιλήφθηκε και ο κόσμος που βρισκόταν στις κερκίδες του Παλέ. Γενικότερα η ατμόσφαιρα μύριζε λίγο μπαρούτι, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Άρης κατέβηκε στο παιχνίδι προκειμένου να μην αφαιθεί στις όρεξεις του Παναθηναϊκού, σε καμία περίπτωση. Δηλαδή η φιλοσοφία της ομάδας για το συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά και για όλα τα παιχνίδια, είναι ότι θα μπαίνει μέσα στο παρκέ και θα παλεύει. Ναι. Θα δίνει κάθε μάχη σε κάθε κατοχή, οπότε θα πουλάει, να το πούμε έτσι πολύ απλοϊκά, θα πουλάει πολύ ακριβά το τομάρι της σε κάθε παιχνίδι. Ειδικά όταν έχει να αντιμετωπίσει αντίπαλους οι οποίοι είναι ανώτεροι μέσα στο παρκέ. Ο Παναθηναϊκός, από τη στιγμή που είχε και τα σφυρίγματα των διαιτητών στο πλευρό του, ακολούθησε αυτό το physical παιχνίδι του Άρη, ακολούθησε αυτό το σκληρό παιχνίδι του Άρη, γιατί έχει παίκτες να το κάνει, οπότε νομίζω ότι ήταν μια εξέλιξη η οποία αργά ή γρήγορα θα γινότανε. Βέβαια, ο τρόπος με τον οποίο αντιδράει ο coach του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει διανύσει σχεδόν το μισό γήπεδο και πηγαίνει στον coach Αγγέλου και του καταλογίζει κουνώντας και το δάχτυλο ευθύνες, δεν είναι και ότι πιο συνηθισμένο βλέπουμε τον έναν προπονητή, δηλαδή να επιτίθεται λεκτικά στον συνάδελφό του. Και εντάξει, και ο coach Αγγέλου δεν είναι και ο πιο ήρεμος άνθρωπος στον κόσμο, οπότε μετά από αυτή την κίνηση, μετά από αυτή τη χειρονομία του συναδέλφου του, βγήκε και αυτός εκτός αυτού και αναγκάστηκαν οι παίκτες του και οι συνεργάτες στο τεχνικό επιτελείο να τον συγκρατήσουν για να μην ξεφύγει παραπάνω η κατάσταση. Για να επιστρέψουμε όμως στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, ο Άρης κρατάει αυτή την αντίδραση που έβγαλε απέναντι στον Παναθηναϊκό, κρατάει αυτή τη μαχητικότητα που επέδειξε, αυτή την ηρεμία γενικότερα που είχε στο παιχνίδι του, ούτως ώστε να μπορέσει να αλλάξει τις ισορροπίες και να επανέλθει δυναμικά στην διεκδίκηση της νίκης, και γενικότερα όλη αυτή την προσπάθεια που έκανε απέναντι σε μια ομάδα, ξανατονίζω, top επίπεδου. Γιατί ξέρεις, Νίκο μου, ότι αν αρχίσει η διαφορά να παίρνει διψήφια έκταση, εκεί μετά τους 15, 16, 17 πόντους, αρχίζει το γήπεδο και γίνεται κατηφορικό, αρχίζει και αλλάζει η ψυχολογία, βγαίνει και ο εκνευρισμός μπροστά φυσικά, αλλά αυτό από τον Άρη δεν το είδαμε στην αναμέτρηση απέναντι στον Παναθηναϊκό. Εκεί που μείωσε στους 9, να σου πω την αλήθεια, άρχισα να πιστεύω ότι μπορεί να δούμε κάτι περισσότερο, αλλά δεν μπόρεσε η ομάδα. Ναι, εντάξει, εκεί φαίνεται και η διαφορά ποιότητας και κλάσης που υπάρχει μεταξύ των δύο ομάδων. Έτσι, δηλαδή, όσο κοστίζουν 2 μηνιάτικα του καλάθι, αξίζει όλο το budget του Άρη. Έτσι, δηλαδή, γι' αυτό, Γιάννη, συγγνώμη που σε διακόπτω, έτσι είναι όπως το λες, είναι από τα λεγόμενα παιχνίδια που συνηθίζουμε να λέμε ότι δεν έχεις να χάσεις κάτι παρά μόνο να κερδίσεις, και νομίζω ότι ο Άρης από αυτό το παιχνίδι και με τον τρόπο που εξελίχθηκε και με τον τρόπο που το πάλεψε, κέρδισε ψυχολογικά, θα έλεγα, κυρίως και πνευματικά.
Ακριβώς. Γιατί είδε ότι απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει φτιαχτεί ούτως ώστε να πάει και να κερδίσει την Ευρωλίγκα, τη φετινή Ευρωλίγκα, να βρεθεί στο Final Four της φετινής Ευρωλίγκα, είδαν οι παίκτες ότι τους αντιπάλους αυτούς, αυτού του επίπεδου, μπορούν να τους ανταγωνιστούν και μπορούν μάλιστα να τους βάλουν και πάρα πολύ δύσκολο τεστ και να μοχθήσουν ούτως ώστε να τους κερδίσουν. Αυτό επιδράει πάρα πολύ θετικά στην ψυχολογία των παικτών και τους δίνει ακόμη μεγαλύτερη θέληση και ακόμη μεγαλύτερη όθηση, ούτως ώστε να προσπαθήσουν ακόμη πιο δυνατά στη συνέχεια. Και τώρα με αντιπάλους οι οποίοι θα είναι είτε ίδιου επίπεδου είτε χαμηλότερης δυναμικότητας, θα δούμε την ομάδα, πιστεύω, να ανταποκρίνεται και ακόμη καλύτερα μέσα στο παρκέ. Και πλέον υπάρχει και το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ήρθε η ώρα. Σωστά. Την επόμενη Τετάρτη με την Κατάγια στις 7 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος. Στις 7 η ώρα, όπως όλα τα εντός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια του Άρη, έτσι και η πρεμιέρα στο FIBA Europe Cup θα είναι και αυτή στις 7 η ώρα στο Νίγκαλης Χολ. Οι Κίτρινοι υποδέχονται την φιλανδική Κατάγια, την ομάδα από την Φιλανδία η οποία κατάφερε να εξασφαλίσει την παρουσία της στην φάση των ομίλων της διοργάνωσης, ξεκινώντας από τον πρώτο προκριματικό γύρο και βρέθηκε στους ομίλους. Η Κατάγια είναι μια ομάδα χαμηλότερης δυναμικότητας φυσικά από τον Άρη. Έχει στο ρόστερ της δύο Αμερικάνους παίκτες και δύο Καναδούς και όλοι οι υπόλοιποι είναι ντόπιοι, είναι Φιλανδοί παίκτες νεαρή σε ηλικία οι περισσότεροι, έτσι που έκανα και ένα μικρό σκάουτινγκ τις προάλλες παρουσιάζοντας το προφίλ της, είδα ότι τα περισσότερα παιδιά που αγωνίζονται στην Κατάγια είναι νεαρά σε ηλικία, όπως και ο προπονητής της είναι αρκετά μικρός στην ηλικία. Γενικότερα κάνουν μια νέα προσπάθεια και αυτοί στο φιλανδικό πρωτάθλημα. Τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει αρκετά καλή πρόοδο στις εγχώριες διοργανώσεις τους, έχουν κατακτήσει κύπελα, έχουν κατακτήσει πρωταθλήματα, γενικότερα έχουν κάνει αρκετά βήματα προόδου και τους δίνεται και η δυνατότητα να παίξουν και σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση και φυσικά να αντιμετωπίσουν και μια ομάδα με την ιστορία και την έγκλη του Άρη. Η Κατάγια η οποία θα βρίσκεται αύριο το μεσημέρι στην Θεσσαλονίκη με πτήση από την Φιλανδία και θα προπονηθεί το βράδυ στις 8 στο Νίγκαλης Χολ. Ο Άρης θα έχει νωρίτερα προπόνηση, θα έχει προπόνηση το μεσημέρι και πριν την προπόνηση θα γίνει και η Media Day της ΚΑΕ, όπου θα μιλήσει ο coach Βαγγέλης Αγγέλου, ο coach της ομάδας και ένας παίκτης από το roster, θα δώσουν έτσι το δικό του στίγμα εν ώψη της έναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεων και στο FIBA Euro Cup. Γενικότερα, Νίκο, ξεκινάει μια περίοδος για τον μπασκετικό Άρη αρκετά απαιτητική, με διπλά παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα, με ταξίδια. Γενικότερα θα έχει πλέον ο coach Αγγέλου και οι συνεργάτες του να διαχειριστούν και την κόπωση που θα υπάρχει και την ταλαιπωρία που θα υπάρχει, γιατί είναι πολύ σημαντικό οι παίκτες να διατηρούνται σε καλό επίπεδο για να μπορέσουν να βγάλουν μέσα στο παρκέ τις δυνατότητές τους και να αποδώσουν βάση των δυνατοτήτων τους. Για τον Μποχωρίδη να ανησυχούμε? Όχι, το σφίξιμο αυτό που ένιωσε ο Λευτέρης Μποχωρίδης στον προσαγωγό του δεξιού του ποδιού δεν είναι κάτι το ανησυχητικό, απλά περισσότερο για προληπτικούς λόγους ακολούθησε σήμερα ένα μέρος του ομαδικού προγράμματος και στη συνέχεια έκανε μια θεραπεία. Αύριο τον περιμένει κανονικά ο Βαγγέλης Αγγέλου να γυμναστεί μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες και να είναι κανονικά στη διάθεσή του εν ώψη της αναμέτρησης με τη φιλανδική ομάδα. Ο Λευτέρης Μποχωρίδης, ο οποίος έκανε και μια καλή εμφάνιση απέναντι στον Παναθηναϊκό, είχε 11 πόντους, 7 ασίστ, γενικότερα πήρε πρωτοβουλίες στην αναμέτρηση με τους πράσινους, οπότε τον περιμένουμε και αυτόν να ανεβάσει ακόμα περισσότερο την απόδοσή του στα επόμενα μάτς, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Λευτέρης Μποχωρίδης είναι ο αρχηγός, είναι και ένας παίκτης βαρόμετρο για την ομάδα και όποτε αυτός παίζει καλά παρασέρνει και τους υπόλοιπους συμπαίκτες του σε αυτό το ρυθμό και γενικότερα η ομάδα έχει μια καλύτερη λειτουργία. Οπότε είναι σημαντικό να βρίσκεται και αυτός σε καλή αγωνιστική κατάσταση.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Ωραία. Εν τω μεταξύ, παρένθεση, άσχετα με το παιχνίδι της Τετάρτης, το Πανιώνιος Άρης στην Κυριακή στις 5 θα παραμείνει, δεν θα αλλάξει. Πανιώνιος Άρης στην Κυριακή στις 5, ναι, δυστυχώς δεν θα αλλάξει. Από ό,τι έκανα μία ερώτηση στην ΚΑΕ, δεν έχει γίνει κάποιο αίτημα, δεν έχει γίνει κάποια επαφή με τον Εσάκη προκειμένου να πάει έστω λίγο νωρίτερα το συγκεκριμένο παιχνίδι. Τώρα, αν μέσα στις επόμενες ημέρες αλλάξει κάτι, νομίζω ότι θα υπάρχει ενημέρωση από τους επίσημους φορείς. Ναι, εντάξει, δεν είναι... Τι να πω τώρα, πάλι καλά που δεν το βάλανε και την ίδια ώρα με τον ντέρμπι. Όχι, εντάξει, αλλά απ' την άλλη μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για ένα εκτός έδρας μάτς. Δεν είναι στο Παλέ δηλαδή, είναι στην Αθήνα. Θα το παρακολουθήσει ο κόσμος του Άρη τηλεοπτικά, αλλά σε κάθε περίπτωση, αν μπορούν να βρουν μια λύση, νομίζω θα ήταν καλό. Αν και αυτός νομίζω που έχει τον πρώτο λόγο είναι και ο τηλεοπτικός πάροχος στην προκειμένη περίπτωση. Άρα είναι κάπως δύσκολο να αλλάξει, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, το παιχνίδι αυτό της Κυριακής, 5 η ώρα, Πανιώνιος Άρης. Και αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, Γιάννη, 28 ανήμερα της 28 Οκτωβρίου στο Παλέ, Άρης Ολυμπιακός. Για την τέταρτη αγωνιστική. Δηλαδή το... Τέταρτη αγωνιστική. Οι ορισμοί, ναι, το πρόγραμμα του... είναι εκπληκτικοί. Ναι. Οι ορισμοί είναι εκπληκτικοί. Ναι, πραγματικά. Σου χαλάσανε την εξόρμησή σου σε ταβερνάκια της Ανατολικής Θεσσαλονίκης που συνηθίζεις. Εκείνη τη μέρα είναι η αλήθεια. Τι να κάνουμε, εντάξει, είναι η υποχρέωσή μας, η ομάδα έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις, οπότε και εμείς πρέπει να είμαστε στο πλευρό της ώστε να μεταφέρουμε όλα όσα συμβαίνουν. Τώρα που είπε Νίκο για τον τηλεοπτικό πάροχο και για την τηλεοπτική κάλυψη που θα υπάρχει στα παιχνίδια του πρωταθλήματος, σε αντίθεση με τα παιχνίδια του πρωταθλήματος, στα παιχνίδια του FIBA Euro Cup, από ό,τι πληροφορούμαστε, δεν θα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη στις αναμετρήσεις του Άρη, ούτε μεθαύριο στην αναμέτρηση με την Κατάγια, και όπως προβλέπετε και από ό,τι φαίνεται, βασικά όχι όπως προβλέπετε, και από ό,τι φαίνεται δεν θα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη και στα υπόλοιπα παιχνίδια, ούτε στα εκτός έδρας ούτε στα επόμενα εντός. Έγινε βέβαια μία κουβέντα από την ΚΑΕΑΡΙΣ με ορισμένα κανάλια, αλλά δεν έχει προχωρήσει κάτι έτσι σε τελειωτικό στάδιο, ούτως ώστε να πούμε ότι θα δείξει κάποιο συνδρομητικό ή το δημόσιο, το κρατικό κανάλι θα δείξει κάποια παιχνίδια από την προσπάθεια της ομάδας στο FIBA Euro Cup. Δηλαδή, μέσα από live streaming θα υπάρχει δυνατότητα μόνο να παρακολουθήσει ο κόσμος του Άρη τις αναμετρήσεις της ομάδας στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Και αυτό είναι ένα θέμα, είναι η αλήθεια, όχι τόσο για τα εντός έδρας παιχνίδια, καθώς ο κόσμος θα έχει τη δυνατότητα να έρχεται και στο γήπεδο εκτός από αυτούς οι οποίοι μένουν εκτός Θεσσαλονίκης, οπότε πάλι υπάρχει πρόβλημα. Αλλά για τα εκτός έδρας παιχνίδια, όπως αυτά που είναι στη Φιλανδία ή στην γειτονική Βουλγαρία, είναι ένα θέμα. Να, είναι η μη τηλεοπτική κάλυψη. Ευελπιστώ να υπάρχει έτσι κάποιο live stream μέσα από το επίσημο κανάλι του YouTube της διοργάνωσης, όπως έγινε δηλαδή στα πρώτα παιχνίδια του προκριματικού γύρου του Basketball Champions League, και τουλάχιστον να έχουμε μία εικόνα για την ομάδα στα συγκεκριμένα παιχνίδια. Απ' την άλλη, μια καλή αφορμή για τον κόσμο όσον αφορά τα εντός έδρας για να βρεθεί στο Παλέ και να βοηθήσει οικονομικά τη διοίκηση. Απ' την άλλη, για τα εκτός είναι ένα θέμα, είναι η αλήθεια, και για τον κόσμο και για εμάς σε έναν βαθμό, αλλά θα το δούμε, θα το δουν και άνθρωποι της ΚΑΕ, μήπως και αλλάξει κάτι το μέσα στο επόμενο διάστημα. Ωραία, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Έγινε, Νίκο, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το μπασκετικό ρεπορτάζ από τον Γιάννη Παραπονιάρη και για το μάτσο του περασμένου Σαββάτου και για αυτό που ακολουθεί την επόμενη Τετάρτη με την Κατάγια 7 η ώρα στο Νίκ Γκαλής Χολ. Δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας μάτς. Μια καλή ευκαιρία, νομίζω, για τον κόσμο να βρεθεί ξανά στο πλευρό της ομάδας και να δοθεί της μια ακόμα οικονομική ανάσα στην διοίκηση. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να προσελκύσει τον κόσμο ένα μάτς με την Κατάγια μεσοβόμαδα Τετάρτη στο Παλέ. Μακάρι όμως να δούμε όσους περισσότερους φίλους του Άρη γίνεται στις κερκίδες του Αλεξανδρίου. Ένας φίλος του Άρη, ποδοσφαιρικός, ο οποίος έχει αγοράσει εισιτήριο για την θύρα 4, αναζητεί άλλον φίλο του Άρη από τη θύρα 1, που έχει εισιτήριο στη θύρα 1 για ανταλλαγή. Λοιπόν, όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να καλέσετε στο 2310
2,87 και 3 οχτάρια για να σας δώσει ο κύριος Ζάτσης το τηλέφωνο του φίλου του Άρη που θα αλλάξει το εισιτήριο του από την θύρα 4 στη θύρα 1 του Κλεάνθης Βικελίδης για το επερχόμενο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα έχοντας ολοκληρώσει την πρώτη ώρα της εκπομπής και επιστρέφουμε σε λίγο με ποδόσφαιρο, με Χρήστον Τσαλτίδη και τις δικές σας τηλεφωνικές γραμμές. Εδώ είμαστε λίγο 107,4, All About Aris On Air, στα 10 λεπτά και μετά από τις 6. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο, Γιάννη Ζάτσης στη ρύθμιση του ήχου και τις... όχι, δεν θα σου χρεώσω τις μουσικές επιλογές. Όχι, δεν θα σου το κάνω αυτό το πράγμα, Γιάννη. Λοιπόν, FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526, ανοίγουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές μέχρι να έχουμε το Χρύσανθο, 2310-287 και 3 οχτάρια, εβδομάδα ντέρμπι είναι, να τα σχολιάσουμε όλα, εν αναμονή και των νεότερων πληροφοριών από το μέτωπο των τραυματιών, από το μέτωπο του ιατρικού δελτίου, αν θα παραμείνει γεμάτο ή αν θα αρχίσει να αδειάζει για τον Πάκο Ερέρα. Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα διώξεις στον Κούγια για τις δηλώσεις του μετά τον αγώνα της Ξάνθης. Λοιπόν, οι δηλώσεις του Αλέξη Κούγια λέει μετά τον αγώνα της ΑΕΛ με την Ξάνθη που στράφηκαν κατά του διαιτή Λάμπρου προκάλεσαν την επέμβαση του αναπληρωτή ποδοσφαιρικού εισαγγελέα Γιώργου Λαΐνη, που άσκησε την Δευτέρα δύο πειθαρχικές διώξεις στο αφεντικό των Βυσσινή για δυσμενείς δηλώσεις και επιβαρυντική μορφή δυσφήμισης ή δυσμενών κρίσεων. Ο Αλέξης Κούγιας θα κληθεί σε απολογία από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ και κινδυνεύει με πρόστιμο που ξεκινεί από τις 2.000 ευρώ και μπορεί να φτάσει ακόμα και τις 100.000 εφόσον κριθεί υπότροπος. Στη δεύτερη περίπτωση, μάλιστα, αντιμετωπίζει τον κίνδυνο απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και απαγόρευση συμμετοχή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο τουλάχιστον 3 μηνών και σε επιβαρυντικές περιπτώσεις τουλάχιστον 6 μηνών. Αν ανακαλέσει, πάντως, μπορεί να του επιβληθούν οι προβλεπόμενες ποινές μειωμένες κατά το ίμιση. Όταν λες κάτι, έχει και ένα τίμημα. Έτσι πάει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, και είπε αρκετά ο κύριος Κούγιας, είναι η αλήθεια. Την προηγούμενη εβδομάδα, έχοντας παρελάσει από αρκετά ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Μόνο εδώ νομίζω δεν μίλησε ο κύριος Κούγιας. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, ανοιχτές οι γραμμές 2310, 287 και 38 για να μιλήσουμε για το Άρης ΠΑΟΚ, να μιλήσουμε για το τι είδαμε στο Άρης Παναθηναϊκός το περασμένο Σάββατο στο Αλεξάνδριο, σε μια θαρρυντική εμφάνιση, είναι η αλήθεια, από την ομάδα του Βαγγέλη Αγγέλου. Παρά την ήττα από τους πράσινους, με το επεισόδιο του προπονητή του Άρη με τον Τσάβη Πασκουάλ, με τη διαιτησία που πάλι δεν μας τα έλεγε πολύ καλά, με 4-5 ομαδικά φάουλ εκεί πέρα στα πρώτα 2 λεπτά του δεκαλέπτου. Ωραία πραγματάκια είδαμε και σε αυτό το κομμάτι, είναι η αλήθεια, της διαιτησίας. Με έναν Άρη παρόλα αυτά το πάλεψε, ήταν κοντά στο σκορ και ήταν μια εμφάνιση, αυτό που λέγαμε και με τον Γιάννη Παραπονιάρη νωρίτερα, που, από την οποία ο Άρης παρά την ήττα νομίζω ότι κέρδισε αρκετά πράγματα όσον αφορά την ψυχολογία του εν ώψη του αγώνα με την Κατάγια για το FIBA Europe Cup, αλλά κυρίως εν ώψη του αγώνα, του δύσκολου εκτός έδρας αγώνα με τον Πανιόνιο την ερχόμενη Κυριακή στην Αθήνα. Στο All About Aris μπορείτε να διαβάσετε πέραν τη συνέντευξη του Μανώλη Σιώπη και μια συνέντευξη που παραχώρησε ο Ματέο Γκαρσία στην Άρης Ίσε το περασμένο Σάββατο. Είναι, αν όχι το πρόσωπο του Άρης αυτές τις πρώτες αγωνιστικές, από τα πρόσωπα των κιτρινόμαυρων σε αυτό το πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος. Ένα παιδί πολύ χαμηλών τόνων. Όσο ηχηρή είναι η παρουσία του μέσα στο γήπεδο, άλλο τόσο χαμηλή είναι η τόνη που κρατάει έξω από αυτό. Δεν παίρνουν εύκολα τα μυαλά του αέρα, έχοντας αντιληφθεί τον τόρο που γίνεται γύρω από το όνομά του, και ένας ποδοσφαιριστής που, αν συνεχίσει έτσι, νομίζω ότι τα ποδοσφαιρικά σύνορα της Ελλάδας θα γίνουν πολύ στενά για να καταφέρουν να τον κρατήσουν εδώ πέρα στην ελληνική Super League τα επόμενα χρόνια. Ένας παίκτης βέβαια που, σε αντίθεση με άλλους, είναι κανονικά στα πλάνα του Πάκο Ερέρα για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Ένας Πάκο Ερέρα, ο οποίος από σήμερα που ξεκινάει και η προετοιμασία της ομάδας και από αύριο νομίζω κυρίως που θα αρχίσουν να ανεβαίνουν και οι ρυθμοί περισσότερο, θα εστιάσει περισσότερο στο τακτικό κομμάτι. Μετά την προηγούμενη εβδομάδα που τον είδαμε να ανεβάζει πολύ την ένταση στις προπονήσεις, να βαρούν υπερορίες οι ποδοσφαιριστές στο Ρήσιο. Μια τακτική που δεν είχε να κάνει βέβαια μόνο με το παιχνίδι της Κυριακής, αλλά γενικότερα με πράγματα που θέλει να διορθώσει ο προπονητής του Άρη όσον αφορά την εικόνα της ομάδας και την παρουσία της μέσα στο γήπεδο. Πράγματα που δεν του αρέσουν, πράγματα τα οποία θεωρεί ότι η ομάδα μπορεί να παρουσιάσει μια καλύτερη εικόνα.
κυρίως στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, γιατί μεσοαμυντικά ο Άρης έχει βρει, νομίζω, σε ένα αρκετά ικανοποιητικό βαθμό τον μπούσουλά του. Δεν αφήνει τον αντίπαλο να του δημιουργήσει πολλές επικίνδυνες καταστάσεις μέσα στην περιοχή του, και με το Βέλεθ, αν όλα πάνε καλά και είναι διαθέσιμος, είναι πολύ καλά στα μετόπισθεν. Στο κέντρο έχει μερικές φορές κάποια θεματάκια. Το ζήτημα για τον Άρη αυτή τη στιγμή είναι μεσοεπιθετικά να αρχίσει να δημιουργεί περισσότερο, να φτιάχνει εισαγωγικά πιο κλασικές ευκαιρίες στην αντίπαλη περιοχή, να εκμεταλλεύεται τα ατού που έχει επιθετικά, όπως είναι ο Ματέο Γκαρσία, όπως είναι ο Μπρούνο Γκάμα, όπως είναι ο Χάμζα Γιουνές, ο οποίος μέσα στην περιοχή, άμα τον ταΐσεις συσσαγωγικά, μπορεί να σου δώσει τον γκολ το οποίο θέλεις και το γρήγορο γκολ που χρειάζεται ο Άρης στα περισσότερα παιχνίδια. Και αν θέλουμε να το πάμε έτσι πιο γενικά, να γίνει ο Άρης λίγο πιο γρήγορος όσον αφορά το μεσοεπιθετικό κομμάτι, την ανάπτυξη του παιχνιδιού, την προώθηση της μπάλας, γιατί όπως θα έχετε παρατηρήσει και εσείς σε αρκετά παιχνίδια, και με τελευταίο παράδειγμα το πρώτο ημίχρονο της Νέας Σμύρνης, ο Άρης ναι μεν έχει την κατοχή, αλλά αργεί να βγάλει την μπάλα μπροστά. Παίζει πολλές φορές σε δεύτερο και τρίτο χρόνο, με αποτέλεσμα να δίνει και στον αντίπαλο το δικαίωμα και τον χρόνο να οργανωθεί μέσω αμυντικά, να κλείσει τους διαδρόμους και να προσαρμόσει και την άμυνά του πάνω στην επίθεση του Άρη. Είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που θέλει να αλλάξει ο Ερέρα. Δεν είναι μόνο θέμα χημείας, είναι και θέμα χημείας, αλλά δεν παίζει η χημεία ρόλο μόνο σε αυτό το κομμάτι. Είναι θέμα και γρήγορης σκέψης, γρήγορης κίνησης από τους ποδοσφαιριστές. Για μένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει και ο άξονας, και νομίζω ότι και τα άκρα σίγουρα έχουν το δικό τους μερίδιο ευθύνης, αλλά από τον άξονα ξεκινάνε τα περισσότερα πράγματα αυτή τη στιγμή για τον Άρη, με τους πολύ καλούς χαφ που έχει, και εκεί πρέπει να εστιάσει ο Ερέρα για να πάει μια ταχύτητα πάνω ο Άρης μεσοεπιθετικά, μαζί φυσικά με την κίνηση που πρέπει να αποκτήσουν οι παίχτες στην επιθετική γραμμή της ομάδας, αφού αρκετές φορές αυτό το οποίο παρατηρούμε, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, είναι ότι είναι στατική πόλη, και αυτό δεν βοηθάει σε καμία περίπτωση τον Άρη για να διασπάσει τις αντίπαλες άμυνες και δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις στις αντίπαλες περιοχές. Είναι έτσι κάποια από τα βασικά πράγματα στα οποία θα προσπαθήσει να δώσει έμφαση ο Ερέρα μέσα στις επόμενες ημέρες, εν όψει και του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ελπίζω να δει μια εικόνα αλλαγμένη προς το καλύτερο από την ομάδα του στο μάτς της επόμενης Κυριακής. Και όμως υπάρχει ο κόσμος, Γιάννη Ζάτση, που λέει σταμάτα να μιλάς και άσε το χαλί να παίζει, γιατί του αρέσει το χαλί. Υπάρχουν και αυτοί. Μειοψηφία είναι. Μιχάλη μου, λάτρη τέτοιων ακουσμάτων. Λοιπόν, και σε ένα παρόμοιο έχεις. Για τα αριστερά, επειδή ρωτάει και ένας φίλος σε τι φάση βρισκόμαστε, όπως είπαμε και νωρίτερα, δεν έχουν μείνει πάρα πολλά. Έχουν μείνει κάποια στην 9, κάποια περισσότερα θα έλεγα στην θύρα 7 και ορισμένα αριστερά που έχουν μείνει στην θύρα 4. Μιας που ανέφερα τη θύρα 4, επαναλαμβάνω και πάλι, υπάρχει φίλος της εκπομπής που έχει αγοράσει εισιτήριο για την 4 και θέλει να τα ανταλλάξει με εισιτήριο για την 1. Όποιος ενδιαφέρεται να κάνει την τράμπα, καλεί στο 2-31-0-287 και 38 και θα τον καθοδηγήσει ο Γιάννης Ζάτσης. Επίσης, υπενθυμίζω ανοιχτές και οι γραμμές 2-31-0-287 και 38 για να κάνουμε κουβεντούλα για τον ντέρμπι και όχι μόνο μέχρι και τις 7. Κι άλλος πήρε Γιάννη Ζάτσης και ζητάει το χαλί να ακούσει, ο Θανάσης. Ας βγει να τα πει στον αέρα να του πεις, αν τολμάει. Τι τρέλα είναι αυτή. Κανονικά τώρα που άλλος λείπει σήμερα, δεν έπρεπε να το έχουμε από κάτω να παίζει. Έπρεπε να το βγάλουμε. Αλλά επειδή αυτός έχει και τους ανθρώπους του που ακούνε, γιατί ως γνωστόν ο Χρήσανθος έχει παντού κατασκόπους. Εντάξει. Λοιπόν, παρακολουθούν γενικότερα. Και δύο-τρεις συγκεκριμένους παρακολουθούν εμένα, είναι η αλήθεια. Θα του το λέγανε κατευθείαν και θα έσχεγε κανένα τηλέφωνο και θα έλεγε, γιατί άλλαξε το χαλί, βάλε πάλι το άλλο. Θα τον έχουμε μαζί μας λογικά, αν μας βοηθήσει και η τηλεφωνική επικοινωνία, λοιπόν, το Χρήσανθο Τσαλτίδη, μέχρι και τις 7, για να σχολιάσουμε λίγο αυτή την γεμάτη εβδομάδα που ξεκίνησε σήμερα για τον Άρη και θα κορυφωθεί με τον ντέρμπι κόντρα στον ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη και η προπόνηση
η πρώτη προπόνηση για αυτή την εβδομάδα του Άρη στο Νέο Ρήσιο και αναμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον τι θα προκύψει από το ιατρικό δελτίο για τους Βέλεθ, Κουέστα, Βαλεριάνο και Μιτζέν Μπάσα, ο οποίος τραυματίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι της Εθνικής Αλβανίας με το Ισραήλ για το Nations League. Παιχνίδι στο οποίο αγωνίστηκε και ο Μεργκή Μαύραη, ο οποίος μάλιστα είναι ο αρχηγός της Εθνικής Αλβανίας, όπως έχει προκύψει από ψηφοφορία που έγινε μεταξύ των Αλβανών διεθνών τις προηγούμενες ημέρες. Ήταν ακόμα μια απουσία για τον Πάκο Ερέρα, αυτή του Μαύραη, την προηγούμενη εβδομάδα, με θετικά και αρνητικά, γιατί από τη μία ο Ισπανός τεχνικός θα ήθελε σίγουρα τον Μαύραη στην Θεσσαλονίκη να προπονείται με την υπόλοιπη ομάδα, γιατί είναι φανερό ότι ακόμα ψάχνει τα πατήματά του και ψάχνει να δεθεί με τους νέους συμπαίκτες. Απ' την άλλη όμως, σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν ένας ποδοσφαιριστής θέλει να βρει ρυθμό, το φάρμακο είναι οι αγώνες. Και ακόμα καλύτερα οι επίσημοι αγώνες, και με το φιλικό που έπαιξε πριν λίγες ημέρες και το επίσημο παιχνίδι χθες με το Ισραήλ για το Nations League, είναι στα υπέρ του Μαύραη αυτά τα δύο παιχνίδια, τον οποίο Μαύραη ο Ρέρα περιμένει καλύτερο με την επιστροφή του στην Θεσσαλονίκη, και αναλόγως θα πάρει και τις αποφάσεις του για το αν θα το χρησιμοποιήσει στο βασικό σχήμα του ντέρμπι της ερχόμενης Κυριακής. Πάμε στον φίλο, καλησπέρα. Ερώτηση. Ναι, έλα, η κλειστρίδα έφαγε δροσή. Σταμάτα, είπαμε να ακούσουμε το άλλο. Δεν θα ακούγεται. Όσο είμαι εδώ και δεν είναι εδώ ο άλλος. Όχι, το χώρο τραυματίστηκε από το πρωί. Δεν βάρεθηκατε να λέτε τα ίδια πράγματα. Όσο είμαι εγώ και δεν είναι ο άλλος εδώ, δεν θα ακούγεται. Όσο μπορώ να το έχω να μην ακούγεται, δεν θα ακούγεται, να ξέρεις. Από το πρωί τα ίδια πράγματα λες. Σταμάτα. Το πρωί δεν βγήκα, Θανάση μου. Το πρωί δεν βγήκα. Πάμε να ακούσουμε το άσμα. Ξέρουμε. Όχι το χόνδρος, όχι ο μηνίσκο, όχι το γόνατο. Χτυπά ξύλο, γιατί δεν έχουμε κανένα μηνίσκο ακόμα. Μην μας βγάλεις και άλλα προβλήματα. Λοιπόν, να πεις τη μαμά σου, τη γυναίκα σου, τη φιλενάδα σου, να μην σε βάζει κλειστρίδα στο φαγητό. Γιατί? Κάνε και καμιά σοβαρή εκπομπή. Άσε το χαλί να παίξει, μια χαρά είναι. Μέχρι να πάρεις τις διαφημίσεις, θα φτάσω και στο σπίτι. Άσε τώρα, Κάποιο σχόλιο έχετε να κάνει, δεν έχει να κάνει, μόνο και το χάλι πήγε. Σχόλιο, τι σχόλιο να κάνουμε, να σκεφτείς ότι έχω παραγγελία 17 εισιτήρια και ακόμα δεν μπόρεσα να πάω να τα πάρω και στο τέλος βλέπω όλοι να μένουν απ' έξω και φυσικά εγώ να μένω μέσα. Για ποια θύρα? Για ποια θύρα? Ναι. Για την 9. Για την 9. Καλή. Ναι, 17 κομμάτια θέλω για την 9. 17 θα βρω. Κομμάτια, Ναι, για την 9 θα βρω. Αν πας αύριο νωρίς, νομίζω θα βρεις. Πάρε ένα τηλέφωνο και δώσε παραγγελία να τα κρατήσουν. Αύριο 5 η ώρα μπορώ να πάω να τα και 17... πάρω. Μην κελάς καθόλου. Με... Α, το πρωί τρέχω και δεν φτάνω. Ορίστε, τώρα έχω σκολάσει. Πού να προλάβω. Οι άλλοι το κλείνουν το μαγαζί 6 ώρα. Δημόσιοι υπάλληλοι είναι. Υπάρχει και κόσμος που εργάζεται, κύριε Παπαδόπουλο. Ναι, κύριε Θανάση μου, περίμενε, κύριε Θανάση. Από τους 17 που θα πάτε μαζί δεν υπήρχε ένας άλλος που να πήγε να τα πάρει. Όλοι είναι από τα σύνορα, κύριε. Νομού Κυλκής και νομού Πέλλας. Κάτσε, ρε φίλε. Το λέει κάτι αυτό. Το Κυλκής τι είναι, ρε φίλε. Το χωριό μου είναι στο Κυλκής. Δεν είναι και μακριά. Ναι, από τα σύνορα, σας είπα, κύριε. Από τα σύνορα, τόσο βαθιά μέσα. Μάλιστα. Τόσο βαθιά μέσα, ναι, από εκεί πάνω, ναι. Υπάρχει η Βίβα. Πιο πάνω από Αριδαία, ναι, κύριε. Υπάρχει η Βίβα που μπορούν να τα κλείσουν και ηλεκτρονικά, άμα θέλουν. Και εσύ και αυτοί. Φίλε, τώρα, αυτές Βίβες, Μίβες και εμείς είμαστε οι άνω. Συνήντα είμαστε της παραδοσιακής. Πάρε μου, φίλε, εισιτήριο. Τέλος. Για Βίβα και Μίβα και Σίγκα. Εμείς δεν τα έχουμε καλά με την τεχνολογία, κατάλαβες. Μάλιστα. Πρέπει να σκέφτεστε και τους πατροπαράδες. Άντε, βάλε το τραγούδι, βάλε το άσμα να πούμε. 5 λεπτά μήνα για τις διαφημίσεις. Τα αφήνω. Γεια. Γεια σου, κύριε Θανάση. Γεια σου, κύριε Θανάση. Το ότι δηλαδή υπάρχουν, ξέρεις τι, το κακό είναι αυτοί οι λίγοι που υποστηρίζουν αυτό το τραγούδι. Γιατί η πλειοψηφία δεν θέλει να το ακούει. Γιατί μου έρχονται και μηνύματα. Αλλάξτε το χαλί. Είναι τραγικό και είναι το άλλο. Απλά είναι τώρα η συνωμοταξία του Χρύσανθου, του Στέλιου, του Θανάση, που είναι 3-4-5 ρε παιδί, μια μικρή παρέα, μια κλίκα που υποστηρίζουν αυτό το κομμάτι. Εντάξει. Είμαστε ακόμα νωρίς στη ραδιοφωνική σεζόν, Γιάννη Ζάτση. Μπορεί κάποια στιγμή οι προσπάθειές μας να δικαιωθούν και να βάλουμε κάτι πιο ποιοτικό από κάτω. Όσον αφορά τη μουσική της εκπομπής, γιατί κατά τα άλλα είναι αρκετά ποιοτική, νομίζω. Λοιπόν, Alter Ego μαζί μας, είναι ποιότητα στον ντύσιμο. Λοιπόν, έχουμε γραμμή.
Ωραία, να πω το χορηγό και θα πάμε στο φίλο. Ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα θα βρείτε στο Alter Ego. Μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε στο γάμο σας σε εντυπωσιακά χαμηλές τιμές. Πλήρης ανδρική ένδυση, κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πολλά άλλα. Τρία καταστήματα. Alter Ego. 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία. Πασαλίδου 85 στην Καλαμαριά. Και στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και διαδικτυακά www.alterego-fashion.gr. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Με τον νου. Με το νου ένα, σου. 1-0-5 έδινε ότι θα βγεις. Με το νου σου. Με το δικό σου. Πού είναι αδερφός μου? Είχε ένα θεματάκι, όχι σοβαρό. Είχε ένα μηχανικό θεματάκι. Μα, ναι. Μηχανικό. Μηχανικό, ναι. Τον πρόδωσε το Extreme. Να πάρει κανένα φίλο μηχανικό αυτοκίνητο να με έχει. Σωστό. Ε? Σωστό. Το χαλί είναι χαλάρα, δεν είναι χαλί. Το χαλί είναι χάλι. Το χαλί είναι χάλι. Για να το βρούμε εκείνη την ημέρα, κάναμε πόση ώρα. Καλά, ναι, δεν αμφιβάλλω. Θα πρέπει να ψάξετε πάρα πολύ. Λέει, ήταν η Βασίλα με την παραλία, τι μου λες τώρα. Ο φίλος ο Βασίλης μου λέει ότι η Viva βγάζει sold out και στην 9. Πρέπει να το τσεκάρω όμως. Ο φίλος ο Βασίλης μου στέλνει ότι η Viva βγάζει sold out και στην 9, αλλά θα πρέπει να το τσεκάρω κιόλας. Ενδεχομένως μπορεί να έχει τα που 12 στη Viva. Μπορεί να έχει κάτι. Έλα. Πάει ο Στέλιος. Στέλιο μου, η γραμμή σου δεν είναι καλή. Ξαναπάρε, πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Νικό. Ναι. Το βαρεθήκαμε, μας γάνωσε το μυαλά. Έλα, αδελφέ μου, μαζί μου είσαι. Μαζί μου είσαι. Έτσι. Πέστα, ωραίος, νάτος. Ελάτε να γίνουμε πολύ. Λοιπόν, ο άνθρωπος απλώς δεν είπε τίποτα για άκρη, δεν είπε τίποτα για το τέτοιο, μόνο για το χαλί. Το βαρεθήκαμε. Λοιπόν, είπαμε τα Alter Ego είναι μαζί μας, η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μαζί μας είναι και ο Γιαννόπουλος. Καλή στο 2-3-10-7-51-9-33, 24 ώρες, 24 ώρες και το κινητό συνεργείο έρχεται και σε βάζει μπρος. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Εγώ είμαι. Ναι, ναι. Ωραία. Μια που πιάσαμε το θέμα του χαλιού. Ναι. Έτσι, γιατί ακόμη είμαστε χαλαροί μέχρι την Κυριακή. Έτσι. Λοιπόν, μπορεί να ακούσει λίγο χοντρό, ναι, αλλά είναι ένας από τους λόγους, ναι, που δεν ακούω την εκπομπή όσο θα ήθελα. Αν ακούγεται χοντρό, λυπάμαι, αλλά για μένα σαν ακροατή είναι πραγματικότητα. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, την εκπομπή το... βέβαια δεν την ακούς για το χαλί, την ακούς για την ενημέρωση. Όχι, αλλά... ρε παιδί, εντάξει, μου, ναι, την ακούω για το Χρήσαδο και για τον Νίκο. Και όταν ένα τρία λεπτά σκάει αυτό το από πίσω το τζίρι μπίρι μπίρι και κάνει το μυαλό καζάνι, ναι, το γυρνώ. Δίνω μάχη να ξέρεις. Αλλά... λυπάμαι που το λέω, ναι, αλλά ναι. Χρήσαδε, πάρε το feedback σου αγόρι μου, δηλαδή εντάξει, οκ. Okay. Θα το μεταφερθεί, θα το μεταφερθεί, να είσαι καλά. Άντε να είσαι καλά. Να είσαι καλά, λοιπόν. Έχουμε άλλον τέτοιο στη γραμμή για ωραία. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. All About Harrison Air, στον Λίμπερο 107,4. Νίκος Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Γιάννη Ζάτση στη ρύθμιση του ήχου. Ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές. 2-31-0-287 και 3 οχτάρια για περίπου 15 λεπτάκια που θα πάμε ακόμα παρέα μαζί. Μέχρι και τις 7 για να σχολιάσουμε το ντέρμπι που πλησιάζει και όχι μόνο. Τέλος και στην 9 τα εισιτήρια. Δικαιώνεται ο φίλος ο Βασίλης που στείλει νωρίτερα το μήνυμα. Το τσεκάραμε και όντως ισχύει. Άρα έχουν απομείνει κάποια λίγα στην 7 και στην 4 για το sold out. Στην 7 νομίζω ότι είναι λογικό να έχουν απομείνει και τα τελευταία γιατί είναι και τα πιο ακριβά αυτή την στιγμή. Όσοι πάντως ενδιαφέρεστε ακόμα, έχουν μείνει κάποια στην θύρα 7 του Κλειάν της Βικελίδης. Τέλος στην 9, αναμενόμενο. Το έχουμε βάλει στο Λαμπαουτάρις. Λοιπόν, όχι, δεν το έχουμε βάλει στο Λαμπαουτάρις, θα το βάλουμε σε λίγο το συγκεκριμένο θέμα. Άρα πλησιάζουμε ακόμα πιο κοντά στο sold out για το derby της επόμενης Κυριακής. Θυμίζω ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο για περίπου 10 λεπτάκια ακόμα που θα πάμε παρέα. Σε λίγο ολοκληρώνεται, αν δεν έχει ολοκληρωθεί ήδη, και η πρώτη προπόνηση του Άρη για αυτή την εβδομάδα και περιμένουμε τα νεότερα από το ιατρικό δελτίο, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα. Ποιοι προλαβαίνουν, ποιοι θα το παλέψουν
ποιοι ενδεχομένως δεν προλαβαίνουν. Και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον νομίζω επικεντρώνεται στο Βέλεθ και στον Μπάσα. Και στον Κουέστ, εντάξει, φυσικά. Και οι τέσσερις πάντως που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο ιατρικό δελτίο είναι παίχτες τους οποίους υπολογίζει ο Ερέρα για βασικούς. Νομίζω στο μάτς με τον ΠΑΟΚ και ανάλογα με το τι θα προκύψει από τις εξετάσεις που θα προβληθούν, αναλόγως θα καταστρώσει τα πλάνα του και ο Ισπανός τεχνικός. Ελπίζοντας φυσικά να τους έχει όλους κανονικά στην διάθεσή του για το παιχνίδι της ερχόμενης Κυριακής. Η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε και ένα πακέτο εισιτηρίων για τους αγώνες της ομάδας στο FIBA Europe Cup. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ζήσε την ατμόσφαιρα των ευρωπαϊκών αγώνων του Άρης Ονίγκα Λισχόλ, εκμεταλλευόμενες προνομιακές τιμές εισιτηρίων. Η ομάδα μας που αποδεικνύει ότι σε κάθε παιχνίδι μάχεται με πάθος για την νίκη, χρειάζεται τη συμπαράσταση όλων μας. Η ΚΑΕ Άρης εκδίδει ειδικά πακέτα για τα τρία παιχνίδια της ομάδας μας στο FIBA Europe Cup, στην πρώτη φάση διοργάνωσης που αρχίζει την προσεχή Τετάρτη 17 Οκτωβρίου. Για τους φιλάθλους της ομάδας μας που ενδιαφέρονται να αγοράσουν εισιτήρια, ισχύουν ειδικές τιμές, οι οποίες είναι οι εξής: 5 ευρώ εισιτήρες 5 και 6 για κάθε ευρωπαϊκό αγώνα και 12 ευρώ το πακέτο εισιτήριων και για τα τρία παιχνίδια. Αρκετά χαμηλό νομίζω. Λοιπόν, 8 ευρώ εισιτήρες 1, 4, 7, 8, 9, 10 για κάθε ευρωπαϊκό αγώνα και 18 ευρώ το πακέτο εισιτήριων για τα τρία παιχνίδια. 10 ευρώ εισιτήρες 2α, 2β, 3α, 3β, 8α, 9α για κάθε ευρωπαϊκό αγώνα και 24 ευρώ το πακέτο εισιτηρίων για τα τρία παιχνίδια. Το πακέτο εισιτηρίων αφορά τις εξής αναμετρήσεις: Τετάρτη 17 Οκτωβρίου Άρης Κατάγια στις 7, Τετάρτη 14 Νοεμβρίου στις 7 Άρης Ντνίπρο. Υπάρχει σχεδόν διάστημα ενός μήνα σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Και Τετάρτη 21 Νοεμβρίου Άρης Λουκόιλ Λεύσκη επίσης στις 7. Η διάθεση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει από σήμερα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ηλεκτρονικά μέσω της Viva, από την boutique της ΚΑΕ, το Legend Store στο Αλεξάνδριο, καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ. Και φυσικά επενθύμηση, που νομίζω ότι έχει γίνει σε όλους σας βίωμα, ότι η αγορά εισιτηρίων για την αγορά του εισιτηρίων απαραίτητη προσκόμιση του αριθμού AMCA. Αρκετά προσιτές οι τιμές, θα έλεγα, για αυτά τα τρία παιχνίδια του Άρη στο FIBA Europe Cup. Είναι 12, 18 και 24 ευρώ τα πακέτα που υπάρχουν για αυτά τα τρία παιχνίδια της ομάδας όσον αφορά τον όμιλο στον οποίο συμμετέχει στο FIBA Europe Cup. Χαιρετίσματα στο Γιώργο την Τολεμαϊδα, που πάντα ακούει την εκπομπή και ετοιμάζονται και εκεί τα παιδιά στην Τολεμαϊδα για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την ερχόμενη Κυριακή. Θυμίζω για λίγο ακόμα ανοιχτές οι γραμμές, αν και δεν σας βλέπω να ξεκινάει τη βδομάδα πολύ ζεστά, είναι η αλήθεια, και βδομάδα ντέρμπι κιόλας, αλλά εντάξει, νωρίς είναι. Έχουμε ακόμα μέρες μπροστά μας, δόξα τω Θεώ, για να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο παιχνίδι και εμείς και εσείς και η ομάδα, άσχετα που επέστρεψε σήμερα στις προπονήσεις. Ψιλοχαλάρο πρόγραμμα τώρα, εντάξει, μετά από το διήμερο κιόλας. Οι περισσότεροι φύγανε και εκτός Θεσσαλονίκης. Κάποιοι μάλιστα επέλεξαν την κοντινή Κωνσταντινούπολη για να περάσουν το Σαββατοκύριακο. Ματέο Γκαρσία, Κολάσο, Νασλίδης, Διαμαντόπουλος επισκεφθήκανε την Τουρκία και περάσανε εκεί πέρα το διήμερο. Και από ό,τι διαπιστώσαμε και από τα stories που ανεβάζανε στο Instagram, περάσανε όλοι τους πολύ καλά με τους συντρόφους τους. Άλλοι μείνανε Θεσσαλονίκη, άλλοι πήγανε στις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Ήταν γενικότερα ένα διήμερο αποφόρτισης για τους ποδοσφαιριστές και ξεκούρασης πριν από έναν δύσκολο κύκλο αγώνων. Αρχίζει γενομένης φυσικά το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, γιατί ο Άρης θα πάει μέχρι την επόμενη διακοπή με 5 αγώνες σε διάστημα 22 ημερών, ξεκινώντας από την επόμενη Κυριακή. Δηλαδή έχει να παίξει με τον ΠΑΟΚ, με την ΑΕΚ, με τον Ολυμπιακό, με τον Απόλλωνα Σμύρνης, με τον αίτητο Σπάτων για το κύπελο. 5 παιχνίδια, 4 για το πρωτάθλημα, 1 για το κύπελο, σε διάστημα 22 ημερών. Γεμάτο το πρόγραμμα για τους κυτρινόμαυρους, που νομίζω ότι ήταν ό,τι πρέπει αυτό το διήμερο το οποίο τους έδωσε ο Ερέρα για να ξεκουραστούν και να πάρουν κάποιες ανάσες μετά από μια πολύ έντονη εβδομάδα, όπως η προηγούμενη, με αρκετή δουλειά, είναι η αλήθεια.
Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος. Μην ξεχνάτε, μπορείτε να μπαίνετε στο All About Aris για να διαβάσετε την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που δημοσιεύσαμε σήμερα από τον Μανώλη Σιώπη, και γραπτός αλλά και με βίντεο. Πολλά και ενδιαφέροντα από τον 24χρονο διεθνή μέσο, ο οποίος κάνει ένα πρώτο απολογισμό της παρουσίας του στην ομάδα. Αυτά από εμάς. Ακολουθεί η ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη. Λοιπόν, μετά ντουέτο έκτακτο με Νίκο Μοσχοβίτη και τον κύριο Γιαννούλη, γιατί ο κύριος Κόλκας θα είναι στη δημόσια τηλεόραση, από ό,τι με ενημερώσανε νωρίτερα. Λοιπόν, πάλι θα τα ξαναπούμε μαζί αύριο, λίγο μετά τις 5, με τον Χρήστο Τσαλτίδη, να είναι και αυτός σημά μας. Μέχρι τότε, να είστε καλά, τα λέμε και πάλι αύριο.